Η άλλη βάρκα είναι αυτή. Εδώ η φιλοσοφία των προηγούμενων steps έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ένα μικρό μέρος που είναι αυτό εδώ το step. Το πρώτο step, το οποίο είναι αυτά εδώ τα steps, είναι αν την πάρουμε τη βάρκα σε κάτωψη, αυτά τα steps είναι έτσι. Και αυτό εδώ το step είναι έτσι. Τελείως μπροστά. Αυτά τα steps από εδώ πέρα παίρνουν αέρα και αρχίζουν και δημιουργούν μια υποπίεση και αρχίζουν και πετάνε φυσαλίδες εδώ στη βάρκα. Αυτές εδώ οι φυσαλίδες σηκώνουν πάρα πολύ όλη την πλήμνη και μειώνουν τις τριβές. Γιατί όταν εσύ τρέξει ένα στρώμα αέρα πάνω, είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε ότι... Λοιπόν, όμως αυτό το πράγμα αρχίζει τη βάρκα γιατί σηκώνει πάρα πολύ εδώ. Και αρχίζει η βάρκα και προμηθειάζει μπροστά. Και λες τώρα θα καρφώσω. Και ομοίως όταν αρχίσει η βάρκα και τρέχει πάρα πολύ, πάλι με την προηγούμενη θεωρία του κυβάτου που είπαμε, η βάρκα θα αρχίσει να απογειωθεί. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση εμείς? Αυτό εδώ το step είναι τυφλό που λέμε. Αυτό το step δημιουργεί vacuum χωρίς όμως να τραβάει αέρα, δηλαδή κάνει υποπίεση. Αν πάρετε ένα κουτάλι και το βάλετε στη βρύση, όπως τρέχει το νερό, εάν το κουτάλι το βάλετε από την καμπύλη, τη μεριά της καμπύλης κουταλιού, θα δείτε ότι το κουτάλι το ρουφάει μέσα το νερό. Ενώ άμα τη βάλετε από την άλλη μεριά, το πετάει έξω. Είναι η ίδια αρχή που δουλεύουν τα φτερά του αεροπλάνου, τα παγιά των εστιοπλοϊκών, είναι δηλαδή ο νόμος του Μπερνούλη. Και τα καμπυρατέρες του Μπερνούλη. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το step τι κάνει, εδώ πέρα κάνει μια υποπίεση, μια δύναμη, που δεν αφήνει τη βάρκα να ξεκολλήσει από τη θάλασσα. Την κρατάει κάτω στα νερά. Εδώ η βάρκα σηκώνεται και αρχίζει και πηγαίνει τελείως επίπεδα πάνω στο νερό. Ο κίνδυνος τώρα ποιος είναι? Επειδή η βάρκα πάει τελείως επίπεδα πάνω στο νερό και εδώ έχεις αυτή τη δύναμη που την σπρώχνει προς τα κάτω και φοβάσαι να μην καρφώσει, όλα τα φορτία αυτής της βάρκας και γενικά όχι μόνο της δικιάς μου και των άλλων, όποιος ξέρει να τη στήσει τις βάρκες πρέπει να τα βάλει τα φορτία από εδώ και πίσω. Εγώ στο 28 εδώ έχω 400 λίτρα νερό, βενζίνη, και εδώ στο μπρακέτο έχω 200 λίτρα νερό. Και από πίσω τις μηχανές. Δηλαδή, εάν τη βάρκα πάμε να την ισορροπήσουμε, θα ισορροπήσει εδώ πίσω τόσο πολύ. Ναι. Να παρούμε στο πρώτο μοντέλο που είπατε ότι η άνθρωπη συνέχεια. Τι διαφορά έχει αυτή η άνθρωπη? Τώρα θα πω. Εδώ λοιπόν στην πρώτη βάρκα τι είχα κάνει? Αυτό εδώ το ύψος το είχα κάνει μεγάλο. Το είχα κάνει τόσο όσο είναι στο 665. Το οποίο είναι άλλη φιλοσοφία της βάρκας, γιατί είναι μικρή βάρκα και ο στόχος αυτής της βάρκας ποιος ήταν? Να μπορεί να ταξιδεύει καλά το Αιγαίο χωρίς να σε ταλαιπωρεί και να απογειώνεται. Εκεί λοιπόν αυτό το μεγάλο αρνητικό step είχε ένα νόημα. Και το νόημα ήταν να μην απογειώνεται η βάρκα, να μην κοπανάει. Και βέβαια στο μέγεθος, στο βαρκάκι να μπορεί να καταφέρει να κουλατρίζει λίγο την κατάσταση του Αιγαίου. Εδώ όμως το πράγμα ήταν διαφορετικό. Αυτό το ύψος εγώ που πήγα και το έβαλα τόσο, μου δημιουργούσε τόσο μεγάλη υποπίεση εδώ, που τη βάρκα δεν την άφηνε ποτέ να ελευθερωθεί η πλώρη της για να πάει από εκεί μας εκεί μου. Ενώ είχα τρομερές ταχύτητες, ενώ δεν απογειωνόμουν, μόλις το κύμα γινόταν λίγο παραπάνω, πέδες ευλογείτε, δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι είχαμε τραβήξει. Αυτό λοιπόν το κομμάτι πήγα εγώ και το έκανα το μισό ακριβώς. Όταν λοιπόν το έκανα το μισό ακριβώς, εκεί άρχισε η βάρκα να ζυγίζει μεταξύ υποπίεσης και ταχύτητας. Και όταν έφερα και όλα τα φορτία πίσω, τότε η βάρκα σταμάτησε τελείως το κάρφο. Και έτσι μπορούσε να πηγαίνει σε όλους τους καιρούς και ειδικά στα πλήμα πάρα πολύ καλά. Αυτό εδώ το σκάφος, η κατανάλωσή του με μια Suzuki 300, που είναι και το πιο πουλημένο που έχουμε δώσει με αυτή τη μηχανή, ήταν μόλις 1,07 στους 30 κόμβους. Και η βάρκα αυτή είναι 9 μέτρα και 10 εκατοστά. Με καμπίνα, με τουαλέτα, με κουζίνες, με όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και γι' αυτό, επειδή είναι και το τελευταίο σχεδίασμά μας, τη θεωρώ ότι είναι και την καλύτερη μας. Όμως δεν είναι σκάφος το οποίο μπορεί να πάρει φορτία. Απλά γιατί μπερδευτήκαμε. Αυτό που λέει θα φοράει το 31 βόλια. Όχι, αυτό είναι το 28. Αυτό είναι το 28. Αυτό είναι το 28.
Αυτό. Και αν το δείτε και στη φωτογραφία ακόμα, βλέπετε ότι το σκάφος δεν ενοχλεί τη θάλασσα. Κοίτα τα μπόνερα που βγάζει. Περνάει τελείως πάνω από τη θάλασσα. Το σκάφος αυτό το είχε πάρει ο Θωμάς ο Παναγιωτόπουλος που το είχα δώσει για να πάει διακοπές του Πάσχα. Ο Θωμάς τα σκάφη μου δεν του άρεσε. Και όταν πήγε και έκανε αυτό το τεστ, άλλαξε τελείως γνώμη. Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, εγώ μου λέει, αυτό το πράγμα δεν το ξαναδεί. Δεν ξέρω αν στο έχει πει, επειδή έρχεται εδώ στον Όμιλο. Αλλά έγραψε στο θάλασσα μετά ένα τεστ, το οποίο εγώ για το σκάφος μου δεν τα λέω αυτά τα πράγματα, γιατί υπάρχει επικινδυνότητα από τον άνθρωπο. Αυτός τα έγραψε. Και δεν είναι και εύκολο να γράψει κάποιο στα περιοδικά, γιατί του βάζουν χέρι άλλοι, είναι θέμα διαφήμισης. Τέλος πάντων, εκεί είναι μια ισορροπία του τρόμου, άλλη κουβέντα. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο βασικά μας σκάφη. Τώρα, το πώς είναι στηριγμένα τα σκάφη, δηλαδή το πώς εμείς τα κατασκευάζουμε τα σκάφη αυτά. Ένα σκάφος για να είναι ελαφρύ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά στηριγμένο. Όταν θέλετε να κάνετε μια αντισεισμική κατασκευή, δεν πάτε να βάλετε πλάκα 50, γιατί η πλάκα 50 αυτή, όταν θα αρχίσει το φτύριο να κουνιέται, έχει μεγάλο βάρος, βγάζει μεγάλες αδράνειες και ροπές και το φτύριο πέφτει. Τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να βάλεις την κολόνα στο κατάλληλο σημείο. Δηλαδή τη βάρκα τη στρίξει καλά. Το ίδιο κάνουμε λοιπόν και εμείς αυτό το πράγμα, όπου όλα τα σκάφη μας έχουν 4 στρίγγες. 1, 2, 3, 4. Αυτά όλα συνοδεύονται από φρακτές. Πάει μέτρο και φρακτή σε μέσο όρο περίπου. Έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι που είναι ελεύθερο μέσα είναι το κομμάτι που είναι το τάγκι, εδώ από πίσω. Αλλά το τάγκι επειδή έχει και καπάκι από πάνω δουλεύει σαν πλαίσιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενώ το βάρος της δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι εξαιρετικά ισχυρή και αυτό το καταλαβαίνετε και από πάνω όταν ταξιδεύει δεν βγάζει θορύβους. Δεν έχει στρεβλώσεις. Πολλοί λένε ότι όχι, η βάρκα είναι καλύτερο να είναι βαριά, διότι θα εκτοπίσει το κύμα και τέτοια. Αυτές όλες οι θεωρίες είναι τελείως απεχειωμένες. Δεν ξέρω αν θα θυμόσατε οι πατεράδες σας όταν πηγαίναν να αγοράσουν αυτοκίνητο. Κοιτάγανε αν το αυτοκίνητο είναι βαρύ, κλωτσάγανε τα λάστιχα, κλείναν τις πόρτες και έκαναν διάφορες μπουρδες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά κάπως έτσι τα αγοράζανε. Στη θάλασσα λοιπόν, και εδώ η θεωρία του βαρύ σκάφος, καλό σκάφος, έχει αποσαφρωθεί πλέον, δεν υπάρχει. Το καλό το σκάφος είναι το ελαφρύ το σκάφος και το σκάφος το οποίο μπορεί να πάει με τη λιγότερη δυνατή ενόχληση πάνω στη θάλασσα. Αυτός λοιπόν είναι και ο στόχος μας. Όλα αυτά εδώ θα μπορούσαμε να τα κάνουμε ξύλινα, αλλά το σκάφος αρχίζει να βαραίνει πολύ. Και γι' αυτό αρχίσαμε και χρησιμοποιούμε τα φόρμα. Τώρα, στα πλαστικά χρησιμοποιούμε, δεν βάζουμε πλέον αυτά τα σύμμυκτα, τα πανιά που βάζαμε παλιά, βάζουμε στιτς και βάζουμε λίγο πιο προχωρημένες τεχνολογίες υλικά, όχι εξωφρενικής, αλλά επειδή το ναυπηγείο που τα φτιάχνουμε στην ΑΕΛΑΣ, το ναυπηγείο αυτό φτιάχνει τα πτερίγια των ανεμογεννητριών. Τα πτερίγια αυτά έχουν τόσο πάχος μόνο, έχουν 40 μέτρα μήκος και το πάχος του πολυεστέρα είναι τόσο. Πρέπει να έχει πάρα πολύ καλή τεχνολογία για να μπορείς να φτιάξεις ένα τέτοιο πτερίγιο. Έχουμε προσλάβει λοιπόν έναν άνθρωπο από την έδρα του Σύνδετου των Ειδικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας και αυτός μας έχει καθορίσει όλες τις συνταγές και το πώς πρέπει να είναι αυτή η κατασκευή. Αυτό μας ωφέλησε πάρα πολύ ότι τα σκάφη μας είναι ελαφριά και γι' αυτό δίνουμε και lifetime guarantee. Είναι μεγάλο πράγμα να παίρνεις ένα σκάφος που να ξέρεις ότι τόσο καιρό το έχεις. Το σκάφος έχει εγγύηση από τον κατασκευαστή.